είχαμε ονομαστική γιορτή, δεν έλεγαν ποτέ χρόνια πολλά. Έλεγαν να ζήσουμε το όνομα. Έχουμε μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Ανδρέα Μουτζουρούλια. Είναι δημοσιογράφος, συνάδελφος και διευθυντής σύνταξης στην ιστοσελίδα Γεωπολιτικών Αναλύσεων Directus.gr. Αγαπητέ κύριε Μουτζουρούλια, καλό μεσημέρι από το Ράδιο Πρώτο. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους στην Κύπρο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εδώ και καιρό γίνονται τα ανοίγματα του Ισραήλ προς τους Κούρδους. Πυκνώνουν αυτά και πυκνώνουν και ανησυχίες της Τουρκίας. Τι είναι αυτό που μπορούμε να διακρίνουμε, να πούμε μέχρι στιγμής? Αρχικώς είναι αυτό που είπατε εσείς. Είχαμε χθες τις δηλώσεις του Μπιλέρ, ο οποίος είπε ότι περιμένουμε ίσως κάποια επίθεση από το Ισραήλ στο μέλλον. Έκανε δηλώσεις στο TV100. Αμέσως μετά το αναβάσαμε χθες στον Directus και έχει τη σημασία του αυτό. Ο γνωστός Ιμπραχήμ Καραγιούλ είναι δημοσιογράφος στην Τουρκία και θα λέγαμε και είναι και ένας μυστικός σύμβουλος του Ερντογάν. Έδωσε μια συνέχεια σε ένα άρθρο του και ανέφερε ότι στη Γενή Σαφάκ. Και ανέφερε ότι έχουν κλειδώσει στόχοι που θα χτυπηθούν στην Τουρκία. Δηλαδή έχει ξεφύγει λίγο η κατάσταση στην Τουρκία και λέει θα χτυπηθούν λέει, στόχοι με βάσεις drones, η αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας από το Ισραήλ, παρακαλώ. Αυτό αναφέρουν οι Τούρκοι. Και καταλαβαίνουμε πως υπάρχει μια αναστάτωση στη γειτονική χώρα. Και όλα αυτά τη στιγμή που είχαμε και τη δήλωση του κυρίου Γκίντεον Σαρ, του νέου Υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ, που είπε στην ουσία αυτό που αναφέρουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι πλέον υπάρχει μια συμμαχία Ισραηλινών και Κούρδων και μίλησε για φυσική συμμαχία των δύο εθνών, βάζοντας στην εξίσωση και τους Δρούζους. Θα σας πω αυτή τη στιγμή κάτι άλλο. Πριν περίπου ένα μήνα, είχαν γράψει τουρκικά μέσα ότι οι Ισραηλινοί, αυτό δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά σας λέω ότι πώς βλέπουν οι Τούρκοι τις εξελίξεις, ότι οι Ισραηλινοί λέει δίνουν υπηκότητα σε Κούρδους και Δρούζους, εβραϊκή υπηκότητα και γενικότερα θέλουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή. Αυτά τα λένε οι Τούρκοι τώρα, έτσι, εντάξει. Mm-hmm. Λοιπόν, υπάρχει ανησυχία αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. Και γιατί υπάρχει ανησυχία, και θα επανέλθω σε αυτή τη συμμαχία Ισραήλ-Κούρδων, γιατί την ίδια στιγμή έχουμε και έναν νέο Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας στη ΣΥΠΑ, τον κύριο Walsh, ο οποίος είναι υπέρ των κουρδικών συμφερόντων, ειδικά των κουρδικών συμφερόντων στη Βόρεια Συρία, και αυτό που προφανώς ανησυχεί την Τουρκία. Έχει υπερασπιστεί στεναρά τη συμμαχία, είπα, με το κουρδικό στοιχείο στη Βόρεια Συρία. Μην ξεχνάμε ότι στη Βόρεια Συρία υπάρχουν ισχυρές ειδικές δυνάμεις κουρδικές, εκπαιδευμένες από τις ΗΠΑ. Έχουν πολύ καλό εξοπλισμό, βαρύτατο εξοπλισμό, και αυτό προφανώς ανησυχεί την Τουρκία. Και πάντα ο κύριος Walsh, ο νέος Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, υπερασπίζεται τους Κούρδους έτσι ως γερουσιαστής. Και μάλιστα τις τελευταίες ώρες όλα τα ερντογανικά μέσα, και όχι μόνο, και και μάλιστα στην Τουρκία, λένε πως η επιλογή του Walsh είναι κακή για την Τουρκία, όπως και σε περίπτωση που μπορεί να γίνει υπουργός εξωτερικών και ο κύριος Ρούμπιο, ο οποίος έχει φιλελληνικές θέσεις. Και μην ξεχνάμε πως με τον κύριο Μενέντες είχαν περάσει και το γνωστό East Med Act, όπου έτσι η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν κεντρικό ρόλο στην διασφάλιση της ειρήνης στην Ανατολική Μεσόγειο. Οπότε ανησυχούν οι Τούρκοι με αυτές τις εξελίξεις. Έχει προκληθεί συναγερμό στην Άγκυρα, επειδή παρακολουθώ τον τουρκικό τύπο, και λένε πως πλέον πάμε στο επόμενο στάδιο, στο επόμενο σχέδιο. Η δική μου προσέγγιση είναι πως προφανώς δεν θα δούμε άμεση σύγκρουση Τουρκία-Ισραήλ. Είναι κάτι δύσκολο. Το παιχνίδι του Γκουλέρ, θα έχουμε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Αλλά πιστεύω, αυτή είναι η δική μου προσέγγιση, πως οι Ισραηλοί με το πολύ καλό δίκτυο πληροφοριών που έχουν, έτσι η γνωστή Μοσάντ, θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τους Κούρδους εντός Τουρκίας. Και με αυτόν τον τρόπο θεωρώ πως θα προκαλέσουν κάποιες αναταραχές εντός του εσωτερικού της Τουρκίας. Μην ξεχνάμε πως πριν ένα μήνα, όταν επέστρεφε ο Ερντογάν από το ταξίδι του στα Βαλκάνια, από Σερβία και Αλβανία, είχε κάνει κάτι δηλώσει στο αεροπλάνο, σε δημοσιογράφους, και είχε πει πως περιμένουμε κάτι το επόμενο χρονικό διάστημα εντός Τουρκίας. Περιμένουμε αποσταθεροποίηση από το Ισραήλ, αλλά είπε ότι υπάρχουν κάποιοι εντός Τουρκίας οι οποίοι έχουν οπλιστεί από το Ισραήλ και θα προκαλούσαν αποσταθεροποίηση. Προφανώς φωτογράφησε τους Κούρδους. Οι δεσμοί, πρέπει να ξέρουμε, του Ισραήλ με τους Κούρδους, έτσι έχουν μια μακρόχρονη ιστορία. Ούτε τη δεκαετία του 60 έχουν. Αυτό ακριβώς, από τη δεκαετία του 60 το Ισραήλ ενίσχυε τους Κούρδους της περιοχής με όπλα και χρήματα, ώστε να συλλέγουν. Έτσι είχαν τη σύγκρουση Ισραηλινών με τους Άραβες. Και γενικότερα είχαν πάντα πολύ στενές σχέσεις. Και μην ξεχνάμε
πως το 2014 ο ίδιος ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, μιλώντας σε συνέδριο που οργάνωσε ένα Ινστιτούτο, είχε δηλώσει ότι το Ισραήλ οφείλει να υποστηρίξει τις κουρδικές φιλοδοξίες για ανεξαρτησία. Πρέπει να το κρατήσουμε αυτό. Και γενικότερα από το 1982 υπάρχει ένα σχέδιο, το αναφέρουν και διάφορα Ισραηλινά Ινστιτούτα, για τη δημιουργία επιλεγόμενου μεγάλου Κουρδιστάν ή δεύτερου Ισραήλ. Έτσι το λένε και οι Τούρκοι, ότι υπάρχουν σχεδιασμοί για το δεύτερο, για τη δημιουργία του δεύτερου Ισραήλ, και προφανώς οι Κούρδοι και το κουρδικό κράτος θα είναι στρατηγικό σύμμαχος του Ισραήλ. Θα μιλάμε για ένα μη μουσουλμανικό κράτος στην περιοχή, και αυτό έχει τη σημασία του. Και υπάρχουν και διάφορα σχέδια όπου λένε ότι θα υπάρχει και μια τριχοτόμηση του Ιράν και ότι θα πάμε σιγά σιγά στην ολοκλήρωση για τη δημιουργία του μεγάλου Κουρδιστάν στην περιοχή, με την Τουρκία γενικότερα να αποκόβεται από διάφορα γεωπολιτικά project, από διάφορα γεωπολιτικά σχέδια, και όπως για παράδειγμα, όπως το έχουμε αναφέρει και στο εκπομπή σας, έχουμε τον γεωπολιτικό διάδρομο τον IMEC. Ναι, δηλαδή... να σταθούμε λίγο εδώ. Πέρα από την ανησυχία της Τουρκίας για το τι γίνεται στα εδάφη της, τα οποία κατοικούν πολλά εκατομμύρια Κούρδοι και εκεί ίσως υπάρχουν προσπάθειες για αυτονόμηση και δημιουργία του Μεγάλου Κουρδιστάν, βλέπουν να χάνουν και το βαγόνι των συνεργασιών που αρχίζει από την Ινδία, μέσω Ανατολικής Μεσογείου, για να καταλήξει από την Ελλάδα στην Ευρώπη. Ίσως και με την κυβέρνηση Τραμπ να δούμε επανενεργοποίηση και των συμφωνιών του Αβραάμ, αυτές που έμειναν κάπως στο ράφι με την διακυβέρνηση Biden. Έτσι ακριβώς. Θέλω να φέρω κάτι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πριν δύο ημέρες, επειδή διαβάζω και τα ΜΜΕ των Κούρδων, έχουν κάποια site και τις δηλώσεις των αρχηγών των Κούρδων, του PKK, έτσι, στην Τουρκία, έδωσε μια έμεση στήριξη στον IMEC. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είπε ότι πλέον αλλάζει ο γεωπολιτικός χάρτης και πλέον έχουμε νέα γεωπολιτικά project στην περιοχή μας. Και είπε, αρχηγός των Κούρδων, έτσι, του PKK, είπε ότι έχουμε πλέον τον IMEC στην περιοχή. Αυτός ο γεωπολιτικός διάδρομος παρακάμπτει πλέον την Τουρκία. Και επίσης παρακάμπτει αυτός ο σχεδιασμός της Δύσεως, των ΗΠΑ, της Ινδίας και των άλλων χωρών, να παρακάψει και τον Belt and Road, δηλαδή τον διάδρομο, έτσι, τον δρόμο του μεταξύ της Κίνας. Οπότε βλέπουμε σιγά σιγά να αλλάζουν άρδιν τα γεωπολιτικά δεδομένα στην Μέση Ανατολή. Και κρατώ και κάτι άλλο σε συνομιλίες που έχω με διάφορους δημοσιογράφους του Ισραήλ. Είναι αυτό που είπατε, ότι και με την εκλογή πλέον του Ντόναλντ Τραμπ μπαίνει ίσως σε μια άλλη ρότα, σε μια άλλη γραμμή, και ο EastMed. Και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Αυτό παίρνω ως αντίληψη που μου δίνουν οι Ισραηλοί δημοσιογράφοι, ότι πλέον θα δούμε σοβαρά κι εμείς τον EastMed. Όχι ότι οι Ισραηλοί δεν το βλέπουν σοβαρά τον EastMed, το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε εδώ στην Αθήνα. Αλλά καταλαβαίνετε ότι αν υλοποιηθεί και ο EastMed, μιλάμε για ένα γεωπολιτικό project το οποίο αλλάζει την εικόνα της Μέσης Ανατολής. Οξύμορο το γεγονός ότι οι Ισραηλινοί μαζί με τους Τούρκους βρίσκονται στα κάγκελα, εκατέρωθεν κατηγορίες καθημερινά, και την ίδια ώρα βλέπουν εμάς ως συμμάχους του Ισραήλ να κάνουμε συναντήσεις και με τον Ερντογάν και ο κύριος Γεραπετρίτης, με τον Φιντάν Γιώργο θα τον λέει, είπε πλέον, όπως και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας βρέθηκε χθες και προηγούμενες μέρες πάλι με τον Ερντογάν. Εκτός και άλλων, όλα αυτά είναι διπλωματικά επικοινωνιακά. Ξέρετε ποιο είναι το απίστευτο, ακριβώς έτσι όπως τα λέτε είναι. Το απίστευτο είναι ότι βλέπουμε καθημερινό στον Ισραηλινό τύπο, Ισραηλινούς αξιωματούχους, τον Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών, τον προηγούμενο, τον κύριο Ισραήλ Κατς, ο οποίος τώρα έγινε Υπουργός Άμυνας. Τώρα βλέπουμε τον καινούριο Υπουργό Εξωτερικών, τον Γκεντεόν Σαρ, κάθε μέρα να κάνουν δηλώσεις κατά της Τουρκίας, κατά του Ερντογάν. Να λένε ότι έχει Οθωμανικές φιλοδοξίες, να λένε ότι έχει διάφορα σχέδια για την περιοχή τα οποία προκαλούν το Ισραήλ. Επειδή διαβάζω και τον Ισραηλινό τύπο, αναφέρονται και στο δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας. Πριν δύο ημέρες είδα ένα εκπληκτικό άρθρο στη Jerusalem Post, η οποία απηχήγει τον Μπενιάμιν Νετανιάχου, και ανέφερε αυτό το άρθρο, το αναφέραμε και στο direct.gr, ότι πλέον το δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας προκαλεί όχι μόνο τον Ελληνισμό, δηλαδή Ελλάδα και Κύπρο, αλλά και το Ισραήλ. Και ότι πρέπει να συνταχθούμε, να ενωθούμε, να ενώσουμε δυνάμεις, δηλαδή που ήδη έχουμε ισχυρή συμμαχία ο Ελληνισμός με το Ισραήλ, και επιτέλους να αντιμετωπίσουμε το δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας. Αυτό το διάβαζα σε Ισραηλινό μέσο, όχι σε κάποιο τυχαίο. Ναι. Στην Jerusalem Post. Αυτό έχει τη σημασία του. Και να πω και κάτι άλλο, επειδή μου αρέσει να μελετάω και να παρακολουθώ τα Ισραηλινά Think Tank. Ένα γνωστό Ισραηλινό Think Tank πριν κάποια χρόνια, τον Μπέσα, τον Μπέγκιν Σαντάτ, είναι πολύ γνωστό Ισραηλινό Think Tank, είχε αναφέρει ότι πλέον υπάρχει μια ιστορική στιγμή μεταξύ του Ελληνισμού, δηλαδή Ελλάδος Κύπρου, με το Ισραήλ και με τη ΣΥΠΑ προφανώς να ενισχύουν αυτή την προσπάθεια, ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένας ισχυρός συνασπισμός
στην Ανατολική Μεσόγειο μαζί με τους Κουρδούς, ακούστε τι λένε τώρα αυτοί στον Μπεϊκή Σαντάτ, ούτως ώστε να αμφισβητήσουμε όλοι μαζί τις νεοθωμανικές φιλοδοξίες της Τουρκίας. Βλέπω, και είμαι στενάχωρος για αυτό που θα πω, βλέπω think tank, δημοσιογράφους από το Ισραήλ και από την Αμερική, όπως ο κ. Μάικλ Ρούμπιν, ο οποίος κάνει τρομερές αναλύσεις. Του πήραμε και συνέντευξη. Ακριβώς. Το έχω παρακολουθήσει. Να μιλάνε για τους στόχους της Τουρκίας στην περιοχή και από την άλλη να υπάρχουν κάποια think tank στην Ελλάδα, συγκεκριμένα ένα think tank, το οποίο να μιλάει για συγκυριαρχία, για συνδιαχείριση στο Αιγαίο. Αυτό με προβληματίζει και με στεναχωρεί πάρα πολύ. Εκτός εάν υπάρχει ένα διπλωματικό σχέδιο και θέλει να δείξει ότι εμείς θέλουμε την ειρήνη στην περιοχή, έτσι, και παίζουμε ένα διπλωματικό παιχνίδι. Μάλιστα. Αλλά εμένα μου αρέσει η επιθετική πολιτική στη διπλωματία. Μάλιστα. Και αυτό το κάνει το Ισραήλ. Αγαπητέ κύριε Μουτζουλιά, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ανάλυση. Θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις, θα παρακολουθούμε και τον director και όποτε χρειαστεί θα επανέλθουμε. Να είστε καλά.